Φίλες και φίλοι του Πεταράδες, γεια σας. Η δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου ανοίγει την αυλαία το Σάββατο στις 7 η ώρα με την αναμέτρηση Ισλανδία-Ουγγαρία. Είμαι ο Θοδωρής Ρίγανης και δίπλα μου είναι ο Βασίλης Μελίδης για να αναλύσουμε και τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Θοδωρή. Ισλανδία-Ουγγαρία, λοιπόν. Όπως είπες πολύ σωστά, Σάββατο 7 η ώρα. Οι Ισλανδοί, οι οποίοι άντεξαν στην πρεμιέρα απέναντι στους Πορτογάλους. Κόντρα στα προγνωστικά. Δέχτηκαν πολλές τελικές. Γι' αυτό το λέμε και το άντεξαν. Αν ισχύει η έκφραση ότι το αποτέλεσμα μετράει στα πάντα, με αυτό το τελικό 1-1 έρχονται με έναν πολύτιμο βαθμό στη σημερινή δεύτερη αγωνιστική και δικαιούνται να ελπίζουν. Έτσι, δείχνοντας ότι δεν είναι η νεοφώτιστη και η ομάδα που ρίχνεται στα βαθιά και χάνεται. Έτσι ακριβώς. Κολυμπήσανε και πολύ καλά μάλιστα. Κόντρα σε μια ομάδα που την περιμέναμε αλλιώς. Άλλωστε είναι και νησιώτες, άρα εντάξει, έχει πολλά κρύα εκεί πάνω. Μπορεί να ξέρουν και καλό κολύμπι για να κάνουν και λίγο χιούμορ. Η Ουγγαρία από την πλευρά της δεν ξέρω αν συμφωνείς με το χαρακτηρισμό ότι το νικηφόρο 2-0 επί της Αυστρίας είναι μια μίνι έκπληξη. Ακριβώς. Είναι μια της εκπλήξης που είδαμε μέχρι στιγμής στο γύρο 2016. Πολλοί προέβαλαν την Αυστρία λόγω της παρουσίας του Αλάμπα, του Αρναούτοβιτς και γενικά παικτών με πολλές παρουσίες και παραστάσεις σε ισχυρά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Αυστρία όμως δεν το είχε. Δεν το είχε τόσο πολύ στην πρεμιέρα. Και κατέρευσε από την αποβολή του Ντράγκοβιτς στο 66 και μετά. Έπαιξε ρόλο σαφώς και αυτό. Το εκμεταλλεύτηκαν οι Ούγγροι. Με 2 γκολ πήραν μια καθαρή νίκη και έρχονται σήμερα καβάλα στο άλογο. Έτσι. Οι Ούγγροι, οι οποίοι διαθέτουν στις τάξεις τους πλέον τον γυραιότερο ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί σε τελική φάση. Καλό τέρμα. Κυράλη. Έτσι. Με τη φόρμα. Με έκανε εντύπωση, ναι, ναι. Ίσως ηλικιακά η όρημη ποδοσφαιρική 40 ετών, ηλικία. Να πούμε ότι είναι έτσι. 40 ετών. Ίσως η όρημη ποδοσφαιρική ηλικία του Θοδωρή φαίνεται και αυτή την επιλογή στο παντελόνι του. Ναι, αυτό είναι το γούρι. Αυτό είναι το γούρι που το χρησιμοποιεί. Αν θυμάσαι καλά και στα προκληματικά κόντρα στην Ελλάδα έπαιζε με τη συγκεκριμένη αμφίεση. Λοιπόν, από το συγκεκριμένο παιχνίδι όμως θα στεναχωρήσουμε τους φίλους μας τους Ούγγρους. Θα πάμε με Άσο Ντρόνομπετ της Ισλανδίας. Θα τη στηρίξουμε. Μας έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Έχει πολύ καλή δεμένη ομάδα και έχει και καλή επίθεση. Και άλλωστε μία ήττα για την Ουγγαρία δεν είναι και καταστροφή. Mm-hmm. Γιατί αυτοί οι τρεις βαθμοί έχει υποθεί αυτή η ατάκα νομίζω από το Ρόι Χόντσον, αλλά έχει υποθεί σίγουρα από έναν προπονητή ομάδα στο Euro, ότι στην ουσία μία ομάδα που κάνει νίκη σε ένα από τα τρία μάτς βάζει αυτόματα πολύ ισχυρή υποθήκη για την πρόκληση του 16. Έτσι, γιατί έστω να θυμίσουμε ότι στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα περνάνε και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι. Πρώτη φορά. Οπότε με μία νίκη της Ουγγαρίας και με ένα υποτιθέμενο χ στο τελευταίο παιχνίδι ή ακόμα και με μία νίκη μπορείς να είσαι στην επόμενη φάση. Έτσι. Λοιπόν, Ισλανδία-Ουγγαρία, άσο ντρόνο μπετ, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που η Ισλανδία επικρατήσει, το στοίχημά μας επιβεβαιώνεται. Και έχουμε καλύψει την περίπτωση της ισοπαλίας, καθώς αν το παιχνίδι έρθει ισόπαλο, μας επιστρέφεται το ποντάρισμά μας. Σάββατο στις 7 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από το πρωί του Σαββάτου επισκέπτεστε το Μπεταράδες, www.betarades.gr, αναλυτικά previews και όλα τα updates για το γύρο 2016. Μπορείτε επίσης να αφήνετε τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, να μας στέλνετε και message στο Facebook, στο page μας στο Facebook, www.betarades.gr, έτσι θα μας βρείτε και στο Facebook και φυσικά κάτω από το κανάλι μας στο YouTube.